Τι έχει κάνει για αυτό το θέμα η δικαιοσύνη? Απειλές. Δεν ξέρω γιατί το θέτεται στο επίπεδο της Βουλής αυτό. Μία απειλή, όσο σοβαρή και να είναι, είναι ένα πλημέλημα και είναι μία υπόθεση ποινικής τάξης. Υποθέτω ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στην δικαιοσύνη, να έχουν τα στοιχεία τους και να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν. Δεν ξέρω γιατί η Βουλή πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα του αν κάποιος επιχειρηματίας ή άλλος έχει κάνει μία παράνομη πράξη εναντίον ενός συγκεκριμένου πολίτη. Δεν ξέρω αν τις έχει κάνει, είπατε και συγκεκριμένα ονόματα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι υιοθετείτε την καταγγελία. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι πείθεστε από αυτήν. Εμείς πάντως δεν έχουμε τέτοια συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί μέρα μας απασχολεί αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν πια, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε. Έχουμε νόμιμη τάξη προκειμένου να προστατευτεί όποιος θέλει από οποιονδήποτε πάει να του κάνει κάτι κακό. Οι απειλές εναντίον δημοσιογράφου του Unfollow από κάποιον που δήλωσε Δημήτρης Μελισσανίδης, αλλά που το τηλέφωνο από το οποίο πήρε ανήκει σύμφωνα με τον κατάλογο του ΟΤΕ στην Aegean. Ξέρουμε τι έγινε, εμείς όχι. Ζητάμε να εξεταστεί. Και ρώτησα τι έχει κάνει η αστυνομία για το θέμα, τι έχει κάνει η δικαιοσύνη. Αυτό ρώτησα. Και είναι πολιτικό θέμα, γιατί? Γιατί απόρρισε ο κύριος Βορύδης. Διότι ο κύριος Μελισσανίδης διεκδικεί την αγορά του ΟΠΑΠ με ένα επενδυτικό σχήμα. Διότι ο κύριος Μελισσανίδης έχει συνήγορό του έναν κολλητό φίλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Είναι θέμα. Είναι θέμα. Και απαιτούνται εξηγήσεις. Εγώ εξακολουθώ, κύριε Πρόεδρε, να εκτιμώ ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν σέβεται το ρόλο της. Γιατί ακούστε τώρα, ακούστε από μια υπόθεση συγκεκριμένη. Έρχεστε τώρα ολόκληρη αξιωματική αντιπολίτευση να απασχολείτε το κοινοβούλιο με ποιο θέμα και με τι